Καλό μεσημέρι και σε σένα. Μετέφερε μας λοιπόν ποιο είναι το κλίμα στην πόλη της Αμαλιάδας. Υπάρχει ανησυχία, είναι λογικό. Οι κάτοικοι τι λένε? Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πριν περάσω και να απαντήσω στο ερώτημά σου, πρέπει να αναφέρω δύο ειδήσεις τις τελευταίες στιγμές, λίγα λεπτά. Ναι. Πριν βγούμε και συνομιλήσουμε μαζί εδώ στον αέρα. Ναι. Η μία έχει να κάνει ότι δόθηκε οδηγία να τεθούν σε κατοίκον περιορισμό πολλοί πυροσβέστες από Αχαΐα και Ηλία, διότι προσφάτως παρευρέθηκαν σε εκδήλωση, ναι, και είχαν επικοινωνία, συνευρέθησαν με έναν συνάδελφό τους, ο οποίος φέρεται να είναι μέσα στα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα έχουμε και περαιτέρω ενημέρωση. Όλοι για οι πυροσβέστες, το μάθαμε λίγο πριν βγούμε. Όλοι οι πυροσβέστες, είπες Γιώργο, σε Αχαΐα και Ηλία. Όχι όλοι, μερικοί που μερικοί συμμετείχαν στην εκδήλωση. Αυτοί που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Περίπου 20 άτομα. Μάλιστα. Είναι από τις περιοχές της Ηλίας και της Αχαΐας. Σωστά, σωστά. Ωραία. Παρευρέθηκαν εκεί και όπως αντιλαμβανόμαστε, σε κατοίκον περιορισμό. Λοιπόν, η οδηγία. Σε κατοίκον περιορισμό. Ακριβώς, ακριβώς. Για λόγους προστασίας, όπως καταλαβαίνουμε. Πάμε να δούμε τώρα. Ποιο είναι το κλίμα. Να πω και ένα άλλο σημαντικό στις δύο, ναι, στις δύο πληροφορίες. Έχουμε αναφορές από κατοίκους που περάσαν εδώ και μας βρήκαν ότι σε σημεία.